συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι μένα αγώνας και αντίστασης κατά του ρατσισμού. Πρώτα απ' όλα όμως είναι μια μέρα που θέλουμε να στείλουμε στην κυβέρνηση ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Ο φράχτης που θέλουν να φτιάξουν στον Εύρο δεν πρόκειται να χτιστεί. Είναι ένας φράχτης έσχους, ένας φράχτης μίσους, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν την έχουμε αφήσει την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί και γι' αυτό ψάχνει πως η οργή του απλού κόσμου δεν θα στραφεί ενάντια της, αλλά θα στραφεί κατά των φτωχών. Δεν θα τους αφήσουμε να διασπάσουν την εργατική τάξη. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα. Και χαιρόμαστε που σήμερα ναι, δώσανε παρόντα εργατικά συνδικάτα. Ναι, θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας με δυνατό εργατικό κίνημα. Και θα τα πάρουμε όλα. Σε αυτές τις εκλογές, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, όλοι αυτοί που δώσαμε μαζί τη μάχη με πανεργατικές απεργίες, με καταλήψεις, με διαδηλώσεις, πρέπει να στείλουμε το δικό μας μήνυμα στη Βουλή. Μια Βουλή που έρχεται και σε αυτήν δεν μπορούν ούτε το Πασόκ ούτε η Νέα Δημοκρατία να πάρουν πλειοψηφία. Είναι αδύναμοι, είναι πανικόβλητοι και πρέπει πραγματικά να τους μαυρίσουμε σε αυτές τις εκλογές. Πρέπει να τους μαυρίσουμε με όλη την ορμή των αγώνων και της αντίστασης, να στείλουμε την ανταρσία στη Βουλή, τη φωνή της αντίστασης, την κόκκινη σφήνα στην καρδιά του ίδιου του καπιταλισμού, αυτού του συστήματος που φέρνει τη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση, για να ανοίξουμε το δρόμο για μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι και όχι τα κέρδη των αφεντικών θα έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται μέσα από τις δυνατές απεργίες, είτε είναι η απεργία στη Χαλιβουργική, στην Ελευθεροτυπία, στον Άλτερ, χθες στο Σκαραμαγκά. Παντού οι εργάτες παλεύουν ενάντια στις απολύσεις και στα κλεισίματα και έχουν τη δικιά τους απάντηση, που είναι η απαγόρευση των απολύσεων. Έχουμε τη δικιά μας απάντηση απέναντι στη ληστεία σε βάρος των μισθών και των ταμείων μας. Είναι να δώσουν τα λεφτά, να δώσουν πίσω τα κλεμμένα, είναι να κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες χωρίς αποζημίωση, ώστε να μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτό το πλούτο εκεί που υπάρχει η ανάγκη. Στην παιδεία, στην υγεία, στις γειτονιές που ρημάζουν από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Βρεθήκαμε εδώ, μετανάστες και ντόπιοι, για να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα στην κυβέρνηση, στον Κούγια και τον Χρυσοχοΐδη. Δεν θα περάσουν οι ρατσιστικές επιθέσεις που με πρόσχημα το ιστορικό κέντρο της Αθήνας τις έχουν εξαπολύσει όλο τον τελευταίο μήνα. Τις ίδιες μέρες που στη Βουλή ψήφισαν το Μνημόνιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που κόβαν τους μισθούς, διαλύαν τις συντάξεις και παίρναν αποφάσεις για να κλείσουν σχολεία και νοσοκομεία, ήρθαν να μας πούνε ότι για τα κακά σε αυτόν τον τόπο ευθύνονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Είναι μεγάλη πρόκληση, είναι μεγάλο σκάνδαλο, είναι ένα μεγάλο ψέμα αυτό το οποίο μας λέει η κυβέρνηση παρέα με τον Λάος και τον Σαμαρά. Αυτά τα ψέματα δεν θα περάσουμε. Στην οικονομική κρίση, ενωμένοι ντόπιοι και μετανάστες εργάτες, δίνουμε μαζί τη μάχη στις πανεργατικές απεργίες. Είναι λίγο πριν από τη λήξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας και ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής και Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μιχαλολιάκος υψώνει προκλητικά το χέρι του απευθύνοντας ναζιστικό χαιρετισμό, προκαλώντας σοκ στην αίθουσα και την έντονη αντίδραση όλων των Δημοτικών Συμβούλων και του κοινού. Είχε προηγηθεί έντονος φραστικός διαπληκτισμός με τον επικεφαλής της Ανταρσία και Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Κωνσταντίνου για τα όσα συνέβησαν πριν από λίγες ημέρες στον Άγιο Παντελήμονα. Να χαίρεστε τους Πακιστανούς και τους Μπαγκλαδεσιανούς που κάνατε Έλληνες πολίτες και βγήκατε έτσι και έτσι πήρατε το βήμα. Δεν είναι χώρος για φασιστική προπαγάνδα. Εντάξει. Λοιπόν, τέρμα. Χαρείτε κύριε. Χαρείτε κύριε. Κύριε Σαμινή. Λοιπόν, στο Προεδρείο. Ναζιστικούς χαιρετισμούς δεν δεχόμαστε. Δεν κατάλαβες τι είναι εδώ. 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 Καλό ταξίδι. Έξω οι φασίστες και οι νεοναζί. Η Ανταρσία στο Δήμο της Αθήνας έδωσε μια μεγάλη μάχη ενάντια στα ψέματα της κυβέρνησης, του Καμίνη και ενάντια στο ρατσισμό. Απέναντι σε αυτούς που μας λέγαν ψέματα ότι για την υποβάθμιση στις γειτονιές φταίνει οι μετανάστες, φταίνει οι φτωχοί, φταίνει οι κατατρεγμένοι, στηρίξαμε τους αγώνες των συμβασιούχων για να υπάρχει βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών, στηρίξαμε την κατάληψη για 27 μέρες, δώσαμε αγώνα ενάντια στα ρατσιστικά πογκρόμ. Στηρίξαμε τους αγώνες για να μην υπάρχει κανένας άστεγος στους δρόμους και ο Καμίνης προτίμησε να στείλει τα ΜΑΤ. Στηρίξαμε τον αγώνα του Γενικού Πατησίων για να μην κλείσει. Δώσαμε μάχες για τους ελεύθερους χώρους, για να μην κλείσει η αγορά της Κυψέλης, για να μην εκενώσουμε χώρους όπου το ίδιο το κίνημα κάνει την προσπάθεια να υπάρχει πολιτισμός και κοινωνική αλληλεγγύη.
δικοί μας και οι δρόμοι, δικές μας και όλες οι πλατείες αυτής της χώρας. Και αν νομίζει ο Παπουτσής ότι αγκαλιάζουν τον Μιχαλολιάκο θα κάνουν κουμάντο στην πόλη, είναι πέρα ανοιχτωμένη. Η πόλη της Αθήνας είναι η πόλη της αντίστασης. Είναι η πόλη που έδιωξε τους Ναζί το 44. Είναι η πόλη που τους πολέμησε τη δεκαετία του 60. Είναι η πόλη που εξεγέρθηκε το 2008. Και γι' αυτό ο Κακλαμάνης και η φασιστοπαρέα του Λάος είναι παρελθόν. Θα πάρουν μαζί τους και τον Μιχαλολιάκο αργά ή γρήγορα. Δεν θα περάσουνε. Ποτέ ξανά φασισμός. Θα κλείσουν τα γραφεία των φασιστικών συμμοριών. Γι' αυτό σήμερα πάνω απ' όλα το να στείλουμε την ανταρσία στη Βουλή είναι ένα μήνυμα δύναμης της ίδιας της αριστεράς για να ανοίξει η άλλη προοπτική. Σε όλους αυτούς που προσπαθούν σήμερα να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο λέγοντας ότι για την ανεργία και για την φτώχεια αυτή είναι οι μετανάστες και μάλιστα τρέχει ο Χρυσοχοΐδης παρέα με τον Σαμαρά να ανοίξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης ναζιστικού τύπου, έχουμε να τους πούμε ότι δεν δεχόμαστε πια τα ψέματά τους. Αυτά τα ψέματα και αυτά τα παραμύθια για το ποιος έφερε την ανεργία δεν τα τρώμε. Την ανεργία και τις απολύσεις τα φέραν οι βιομήχανοι, αυτοί που απολύουν, σαν το Μάνεση. Και άρα παλεύουμε όλοι μαζί ενωμένοι με τους μετανάστες ενάντια στο ρατσισμό και τη φτώχεια. Δεν θα αφήσουμε να γίνει ούτε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Θέλουμε νομοποίηση των μεταναστών. Θέλουμε άσυλο στους πρόσφυγες. Δεν θέλουμε η Frontex να πνίγει τους πρόσφυγες, τις γυναίκες και τα παιδιά στα σύνορα. Και γι' αυτό με τη δικιά μας την απάντηση ανοίγουμε μια άλλη πορεία. Ενωμένοι οι εργάτες, δίνουμε την απάντηση της αντικαπιταλιστικής ανατροπής, την απάντηση της ελπίδας. Δεν θα αφήσουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής να κρατάνε την ελληνική σημαία και να σπέρνουν το ρατσιστικό δηλητήριο. Αυτούς τους γερμανοτσολιάδες, αυτούς που στηρίξανε τη Χούντα, αυτούς που στηρίξανε τις δολοφονικές επιθέσεις κατά των μεταναστών. Ποτέ ξανά, πουθενά, ούτε στη Βουλή ούτε στις γειτονιές μας, φέρνουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Και άρα η δικιά μας η προοπτική είναι ένας δυνατός δρόμος, είναι μια δυνατή αντίσταση που θα έρθει μόνο από τη δράση των από τα κάτω. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε αυτούς που μας τάζουν ότι αν πάρουμε τα Υπουργεία, αν πάρουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, θα αλλάξουν τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ το 81 αυτά έλεγε, υποσχόταν ότι μέσα από τη Βουλή θα έρθει η αλλαγή, σε 18 σοσιαλισμό, και ότι θα πολεμήσει τον ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ. Τίποτα από αυτά δεν έκανε, γέννησε Τσοχαντζόπουλους, γέννησε σκάνδαλα, γέννησε κοσκοτάδες. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και όποιος σήμερα υπόσχεται ότι μπορεί να κυβερνήσει και να κάνει κάτι διαφορετικό, λέει παραμύθια. Μόνο οι εργάτες στην εξουσία, με τα εργατικά συμβούλια, με τις συνελεύσεις τους, μπορούν να φέρουν μια πιο προχωρημένη δημοκρατία που θα αλλάξει την κοινωνία συνθέμενα. Αυτό είναι το μήνυμα της ανταρσία. Σας καλούμε λοιπόν να τη στηρίξετε, να την ψηφίσετε και να οργανώσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Από τις 7 του Μάη έχουμε να δώσουμε μάχη ενάντια στην κυβέρνηση που θα φέρει τα νέα μνημόνια, τις νέες απολύσεις και δεν θα περάσουν. Δεν θα περάσουν με τις απεργίες, με τις καταλήψεις, δεν θα περάσουν και οι φασίστες με τα απογκρόμματα τα οποία ετοιμάζουν. Κόκκινη σφήνα λοιπόν, ανταρσία παντού.